Γεια σε όλους, Τσουνάμι εδώ και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο της σειράς Clash Royale. Σήμερα έχουμε Global Lands, δηλαδή βγήκε παγκόσμια σε όλο το κόσμο επίσημα που μπορείτε να το κατεβάσετε από το Google Play και να παίξετε γράφοντας Clash Royale απλά. Μπορείτε να το βρείτε, να το κάνετε μια εγκατάσταση και να το παίξετε χωρίς να πρέπει να μπείτε στο site τους κτλ. Τώρα, σε αυτό το βίντεο θέλω να πω, επειδή θα το παίξει πολλοί κόσμος και ίσως το δούνε το βίντεο μου και θέλει κάποιος να ακούσει αυτά που θα πω εγώ, θα πω τα θετικά και τα αρνητικά του παιχνιδιού που είναι υποκειμενική γνώμη, καθαρά δικιά μου, και απλά θέλω να το μοιραστώ μαζί σας για να σας πω αυτά που βλέπω εγώ από τη δικιά μου σκοπιά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα με τα θετικά. Το θετικό είναι ότι το παιχνίδι είναι free και έκανε Global Lands και μπορείτε να το παίξετε. Τώρα, ένα άλλο καλό που έχει το παιχνίδι είναι να δίνει free chest, εδώ αυτά τα δύο. Δίνει κάποια gold, δίνει κάποιες κάρτες. Να ανοίξω και το άλλο chest. Ωραία, μας δίνει μερικά τζεμάκια. Μια χαρά. Λοιπόν, έχω αυτό εδώ το μεγάλο το chest. Ήθελε 12 ώρες για να το ξεκλειδώσει. Βλέπουμε δύο κλειδόνιες. Και πατάμε να το δούμε. Λοιπόν, αυτό το έτυχα από... 1000 gold. Το έτυχα από αγώνα που έπαιξα, έτσι. Που σου δίνει το τσεστάκι. Λοιπόν, ωραία. Βλέπουμε εδώ. Αυτό ήταν... πατάω να ανοίξει και το άλλο. Σε 3 ώρες θα το έχουμε. Άμα θέλω μπορώ να πληρώσω, λέει. 18 τζεμάκια. Λοιπόν, αυτό εδώ με τα free chest είναι ωραίο. Αυτό εδώ που όταν μαζέψεις 10 κορώνες ανοίγεις ένα chest. Βέβαια έχει και αυτό κάποιες ώρες cooldown. Δεν μπορείς να το κάνεις συνέχεια να πέσεις αγώνες. Είναι καλό. Τώρα, εδώ έχει μια ωραία μαγιά. Το TV Royale που μπορείς να δεις προ αγώνες από τα υψηλότερα ranks στις αρένες. Πάμε να δούμε μια και τις αρένες. Λοιπόν, βλέπουμε έχει μπει μέχρι αρένα 8 που είναι 3000 plus κύπελα. Έτσι. Έχουν μπει κάποιες καινούριες κάρτες και τα λοιπά. Εγώ ρε παιδιά έχω καταφέρει με το ζόρι να πάρω εδώ νίκη στο Arena 4. Τώρα, ας περάσουμε λίγο στα αρνητικά του παιχνιδιού. Εδώ πέρα στο shop, πέρα ότι μπορείς να αγοράσεις έτσι ας πούμε, αν θέλεις κάποια κάρτα που είναι αρχικά, αν βλέπουμε εδώ 40, μετά πάει 80. Δηλαδή τώρα αν πάρω εγώ αυτό θα πάει 7 στα 10. Μετά θέλει 80 για να πάει 8 στα 10. Μετά θέλει 160 gold για να πάει 9 στα 10 και ούτω καθεξής. Τα διπλά. Λοιπόν, εδώ στο treasure chest τώρα δεν είναι σαν αυτό που έτυχα εγώ. Αυτό εδώ το τσεστάκι που λέει το giant chest. Αυτό το αγοράζεις με gems και σου δίνει gold. Σου δίνει 136 κάρτες και 13 rare. Τώρα μπορεί να σου τύχει 30 φορές ξέρω εγώ ίδια κάρτα. Οκ. Okay. Αλλά ρε φίλε άμα το του μπανέψεις τόσο οποιαδήποτε κάρτα θα κόβει παπάδες. Λοιπόν, και αυτό εδώ σου δίνει 51 κάρτες, 1 epic και 10 rare. Ωραία. Και αυτό εδώ που κάνει 2.500 gems σου δίνει χρυσό πολύ. Σου δίνει 306 κάρτες, 10 epic και 61 rare. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι λίγο pay to win. Και όταν λέω pay to win δεν είναι σαν το Clash of Clans που και λεφτά να δώσει δεν θα έχει κάτι επίπτωση. Άμα δεν ξέρεις να πετάς τα troops σου δεν θα πάρεις ποτέ αστέρι. Εδώ πέρα παίζεις κάθε ένα λεπτό ξέρω εγώ παίζεις αγώνα. Θα μάθεις τι κάνει counter τι, πώς να τα πετάς και τι να κάνεις. Σε 2 μέρες έχεις γίνει τούμπανος. Αν έχεις υψηλά level κάρτες, κόβεις. Όταν μάθεις πώς να τις πετάς, που ξαναλέω παίζεις κάθε λίγο και λιγάκι αγώνα και μπορείς να μάθεις πώς να τα πετάς με τι σειρά και τι σκοτώνει τι, μπορείς να κερδίζεις. Λοιπόν,
Βλέπουμε εδώ τα 2.500 που κάνει αυτό το chest. Έχει 20 ευρώ. Okay. Τώρα, θα μην πιστέψετε ότι 7 και 8 αρένα έχουν φτάσει οι άνθρωποι που παίζουν free και απλά είχαν τύχη και skill, έτσι. Είναι όλοι έχουν δώσει λεφτά, γιατί τα παρακολουθώ όπως εσείς βλέπετε τώρα εμένα. Έτσι παρακολουθώ και εγώ ξένους και βλέπω κάτι υπέρογκα ποσά που ανοίγουν chest με χρήματα και αναβαθμίζουν τις κάρτες τους και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχω δει βίντεο που λέει δεν είναι τα chest τυχαία, ότι πρέπει να παίξεις ας πούμε στο practice να χάσει κάνα δυο και τα λοιπά και τα λοιπά, και σε αρένες να μείνεις περισσότερο και τα λοιπά, γιατί σου δίνει chest. Από θέμα στρατηγικής τώρα, ας πάμε ένα battle να το δούμε. Λοιπόν, θα ήθελα όταν μπω εδώ ας πούμε, δύο lane είναι, ίσα ίσα, λες και είναι μόμπα. Τι δύο lane, εδώ αφού είναι καρτοπαίγνιδο, θα ήθελα ρε φίλε να μπορώ, θα ήθελα να μπορώ να βγάζω κι άλλα, ξέρω εγώ, να έχει κι άλλους δρόμους, κι άλλα lane, κι άλλα tower, να έχω πιο πολλές επιλογές, να είναι πιο στρατηγικό το παιχνίδι και να μπορώ να κάνω λίγο πιο στρατηγικά τη δουλειά μου, να παίξω λίγο. Έτσι να βάλουμε τώρα εδώ και ένα τέτοιο. Τώρα μιλάω και δεν παίζω και καλά. Αυτό το dragon, το baby dragon είναι πολύ δυνατό. Έχω αλλάξει εντελώς το deck μου. Λοιπόν, να περιμένουμε λίγο. Βγάλουμε αυτό. Πουμ. Ωραία. Βγάλουμε και εμείς ένα baby dragon. Ωραία, έβαλε και δεύτερο για goblins. Πολύ spammable. Ας βάλω κανένα αρτσεράκο εδώ από πίσω. Θα ήθελα όταν ξεκινάς, αφού είναι καρτοπαίγνιδο τάχα μου και καλά, να μπορώ να ακυρώσω και μια κάρτα από το χέρι μου ρε φίλε, να μου τύχει μια άλλη. Ξέρω εγώ, δεν θέλω για πρώτο χέρι αυτή την κάρτα, θέλω και μια άλλη. Θέλει balance το παιχνίδι, θέλει. Δηλαδή βλέπεις ότι οι καλές κάρτες είναι οι κάρτες που δίνεις στο τέλος, στις τελευταίες αρένες κτλ. Ας βάλουμε, όχι, παίξω αυτό. Ωραία. Παίξουμε και ένα μπαλονάκι από πίσω. Α, ας παίξω αυτό. Τώρα γιατί έβγαλε τα minion. Μπούμ. Λέμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Ωραία, με κόβει καλά. Αν δούμε. Τέλεια. Και γενικά θέλω λίγο πιο στρατηγικά πράγματα εγώ. Θέλει balance το παιχνίδι ακόμα, έτσι. 60 second. Λοιπόν, για πάμε. Βάλουμε και ένα μπαλόνι. Ωραία. Ωραία, άντε τώρα αυτό να το κάνεις counter. Όπου έχει και τέτοιο βαρελάκι. Λοιπόν, τώρα θέλουμε και ένα bomb εδώ, γιατί αλλιώς βλέπω σκούρα τα πράγματα. Θα με καταπιείς το πούς του. 30 second. Πάλι είχε baby dragon. Ωραία, βγάλε και αυτό. Ωραία, έβγαλα και τα minions μου. Έλα, φάτο αυτό, φάτο ωραίο. Τώρα θα δώσει εδώ. Κράτα το λίγο παραπάνω, αφού βλέπεις ότι δεν πάει το παιχνίδι. Πολύ μικρός ο χρόνος. Δεν ξέρω γιατί το έχουν κάνει έτσι. Αν βγάλουμε και ένα αυτό, γιατί θα μας πουσάρει καλά. Βάλουμε και αυτό. Επίσης τα hog είναι πάρα πολύ δύναμη, έτσι. Τα hogs. Ωραία. Α, ο Prince. Άλλη δύναμη τρελή. Αλλά του πήρα εδώ το πρώτο τέτοιο. Wow. Well played. Του πήρα εδώ το tower. Κερδίσαμε. Και μου δίνει πάλι. Α, κάτσε να ανοίξουμε αυτό εδώ το chest. Ωραία τζεμάγια, ωραία κάρτες. Ναι, ναι, τις έχω αυτές. Ναι, κι άλλο. Και δύο giant. Για να δω μπορώ να κάνω τίποτα upgrade. Όχι. Αφού εδώ σου δίνει chest και έχεις πιθανότητα να κερδίσεις και κάποια πιο καλά chest
και σου λέει ότι αυτό είναι το chest από Arena 3. Εγώ μπορεί να έχω παίξει 10 παιχνίδια στο Arena 2 και ανέβηκα. Και εδώ λέει Arena 2. Θέλω να έχει εδώ στη γωνίτσα ένα χ που μπορώ να το ακυρώσω, να το πετάξω και να έχω την επιλογή να παίζω όλη μέρα αγώνες, ώστε να μου κάτσει πιο καλό chest. Παρ' όλα αυτά δεν έχει εδώ να τέτοιο. Να το ακυρώσω, να το πετάξω το chest. Θα ήθελα αυτή την επιλογή. Τώρα, το συνολικό. Εντάξει, για να περνάς την ώρα σου καλά είναι να χαβαλεδιάζεις. Άμα θέλεις να πας ψηλά σε αρένες και τα λοιπά, δεν είναι καλό αυτό το παιχνίδι για να θες να παίξεις σοβαρά. Ας πούμε όπως το Clash of Clans, αν θες να ανέβεις, να πας ψηλά. Εδώ μου φαίνεται εμένα ότι θέλει λεφτά αυτό το παιχνίδι. Και αυτό είναι καλό για να φτιάξουν το Clash of Clans και να κάνουν μεταξύ τους series για να κάνουν κανένα καινούριο projectάκι. Αλλά άμα παίζει αυτό το παιχνίδι δεν είναι καλό. Λοιπόν, αυτά από εμένα, εγώ θα συνεχίσω να παίζω Clash Royale. Γράψτε μου στα σχόλια τη δικιά σας γνώμη και πείτε μου πώς το βλέπετε εσείς το παιχνίδι. Και θα συνεχίσω να το παίζω ίσα ίσα αν γίνει καλύτερο να μπορώ να σας το δείξω σε βίντεο. Αυτά από εμένα, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μια εγγραφούλα αν είσαστε καινούριοι στο κανάλι. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το ελληνικό fanpage του Clash Royale και τα λέμε.